Πολυτελή αυτοκίνητα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ δίδονται ενέχειρο προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να εξασφαλίσουν άμεσα μετρητά. Πολλοί μάλιστα τα χάνουν αδυνατώντας να επιστρέψουν τα χρήματα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μάλιστα ενέχειρο μπαίνουν πολυτελή σκάφη, ακόμη και εξοχικές βίλες. Ανεξίτηλα σημάδια αφήνει η οικονομική κρίση σε επιχειρηματίες, εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες. Η έλλειψη μετρητών οδηγεί όλο ένα και περισσότερους στο να αφήνουν ενέχειρο τα πολυτελή αυτοκίνητά τους για να εξασφαλίσουν άμεσα μερικές χιλιάδες ευρώ. Είναι ένα αυτοκίνητο υπερπολυτελείας, ναι. Είναι ένα αυτοκίνητο που καινούριο φτάνει στις 180.000. Στον πελάτη αυτόν έχουμε δώσει 35.000 έναντι της εκτιμηθής αξίας και περιμένουμε μετά από 2 μήνες να έρθει να το πάρει. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, τα πολυτελή αυτοκίνητα που μπήκαν ενέχειρο διπλασιάστηκαν, ενώ οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους δεν κατόρθωσαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν λάβει. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που βλέπετε είναι 5.000 κυβικών. Ο ιδιοκτήτης του το άφησε στο ενέχειρο δανειστήριο για 20.000 ευρώ. Θα πρέπει σε 3 μήνες να επιστρέψει αυτά τα χρήματα προκειμένου να το πάρει πίσω. Η πραγματική του αξία αγγίζει τις 130.000 ευρώ. Τα οχήματα που μένουν στο ενέχειρο δανειστήριο τίθενται προς πώληση, αλλά και πάλι δύσκολα διοχετεύονται στην αγορά. Έτσι οι έμποροι υποστηρίζουν ότι αναγκάζονται να ρίξουν τις τιμές σχεδόν στο κόστος για να μπορέσουν να τα πουλήσουν. Έρχονται μεγάλο ιδιαίτερα κυβισμού αυτοκίνητα και σήμερα μπορώ να πω είναι σε μια αξία το 50% της αξίας τους. Η τιμή ως μεταχειρισμένου αυτοκινήτου του συγκεκριμένου τσιπ πολυτελείας 3.500 κυβικών φτάνει τις 48.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του όμως το άφησε ενέχειρο προκειμένου να λάβει 25.000 ευρώ μετρητά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μπαίνουν ενέχειρο πολυτελείς σκάφη, πανάκριβες εξοχικές κατοικίες και βίλες, καθώς συνεχώς θερεύουν τα μετρητά που κυκλοφορούν στην αγορά.